Χαίρετε φίλες και φίλοι, εδώ το Κλειστό του Αγίου Νικολάου, όπου σήμερα για την ένατη αγωνιστική της Evolution League η Μονόπο αντιμετωπίζει τη μια τριποντοκράτεια. Μονόπο από την μία πλευρά με ρεκόρ 1-7 στο πρωτάθλημα, κοντά στην νέα τριποντοκράτεια, η οποία μετράει 7 νίκες και μόλις μία ήττα. Το παιχνίδι ξεκίνησε με τους σημερινούς γηπεδούχους να είναι στην επίθεση για τον Μπαμπαλή να παίρνει ένα σούτ από το πλάι, να μην το παίζει όμως. Πρώτη επίθεση και για την νέα τριποντοκρατία. Μανατίδης, αυτό το πλάι. Τελέσει από τον Βενέτη, είναι άστοχη. Δεύτερη ευκαιρία όμως και θα έχει το καλά τελικά. Τον Μανατίδη, ο οποίος θα ανοίξει το σκορ για το 2-0. Το 0-2 συγκεκριμένα. Βγήκε η άμυνα των φιλοξενούμενων. Συνειδιασμός, η Ανίλισσα έχασε προσεγμένη την μπάλα τα χέρια του και κατέληξε εκτός εκείνη τελικά. Λάθος για τους φιλοξενούμενους, τον Μπονόμπο να είναι τώρα στην επίθεση και να αναζητούν το πρώτο της καλάθι. Αλφαντής, Λεκάντης, Ρίτσικας, Μπάμπαλης και Φουράδουλας στην πεντάδα της Μπονόμπο. Αμανατίνη, Φασιλάκος, Βενέτης, Αλμπανόπουλος και Γιαννίρης στους 5 της νέας τριποδοκρατίας. Αστόχο τρίποδο τώρα στον Αλβανόπουλο. Ο ίδιος θα μαζέψει το rebound. Τσεκάρει και τις επιλογές του. Μια προσποίηση και καλά του στη συνέχεια από τον Βασιλάκο για το 0-4. Με μόλις 6 παίχτες η Μπονόμπο σήμερα. 7 από την άλλη για τη νέα τριποδοκρατία. Σε μια βροχερή μέρα εδώ στο Στάνο Λιώσια. Πρώτο καλάθι εύστοχο και για τους γηπεδούχους. Λεκάντης σαν στόχο. Για το 2-4, Μανόπουλος σταματάει την τρίπλα στον Βενέτη. Μπαλά έξω στον Γιάννηρ, δεν είναι καλή πάσα όμως από τον Βασιλάκο. Κατέληξε εκτός πορτοκαλί και συνέχεια τώρα για Μπονομπό. Μπαμπαλής άφησε στη γωνία. Για 2 η εκτέλεση άστοχη για τον Λεκάντη. Πάλεψε ο ίδιος, μήπως μπορείς και συγκρατήσει, δεν τα κατάφερε τελικά. Παρέμεινε το 2-4. Αμανατίδης δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Οργανώνει και την επίθεση για τους φιλοξενούμενους. Γιαννίδη θα βγει από τα μαρκαρίσματα. Τον πάσα στον Βενέτη, Γιαννίδης και πάλι. Υπογυρίζει, φτάνει μέχρι μέσα και σκοράρει. Το καλάθι και για τον Γιαννίδη στην αναμέτρηση, μπαίνει στην εξίσωση για αυτός. 2-6 πλέον το σκορ. Αλφαντής θα εκτελέσει από αρκετά μακριά. Δεν μπήκε το τρίποδο που επιχείρησε. Γιαννίδης δεν περνάει η πάσα του. Συνδυασμός για την Μπονόμπο και ο Μπάμπαλης θα τελειώσει με επιτυχία για το 4-6. Αλβανόπουλος στέκεται λίγο πιο μπροστά από την βολή και θα καταλήξει μέσα η μπάλα για το 4-8. Αλφαντής στα αριστερά, προσπαθεί να βρει λίγο χώρο, θα εκτελέσει λίγο πιο δυνατό το σούτ από όσο θα έπρεπε. Μακρινή πάσα με στόχο τον Αλβανόπουλο τώρα, 2-2. Ο Αλβανόπουλος επιλέγει να εκτελέσει μόνος του. Δεν μπήκε το καλά, θυμάζεται ο Αλφαντής στο μακρινό rebound. Λεκάντης. Πανταγερά, σηκώνεται. Δεν θα του κάνει το χατήρι όμως η μπάλα. Ο ίδιος θα γραφώσει την μπάλα. Θα βάλει σε δύο στο φάουλ. Αλλαγή για τους γηπεδούχους. Στο μάτς για πρώτη φορά σήμερα ο Παυλόπουλος. Λεκάντης. Κρατάει εκεί στην πολυκοσμία, αυτός τον Μπάμπαλη. Θα σηκωθεί για τρεις αυτός και θα το βάλει. 7-8.
το τρίποντο στην αναμέτρηση ήταν κυρίως Μπαμπαλιθέρτη με πλέον σε απόσταση ενός πόντου Ιβονόμπο. Γιαννίδης θέλει να απαντήσει, δεν θα το καταφέρει. Μπαμπαλις παίρνει, πατάει και γκάζι για να φύγει μπροστά. Ωραία τρίπλα πίσω από την πλάτη και με το δεξί λέει θα τελειώσει μια πανέμορφη φάση την οποία δημιούργησε ο ίδιος. 9-8 πλέον σε προβάδισμα για τους γηπεδούχους. Γιαννίρης πάση καλύτερα στον Αμανατίδη. Έχασε εκείνος, διόρθωσε η κατάσταση ο Βενέτης. Και πάλι Γιαννίρης θα εκτελέσει από την κορυφή, πάλι στο σίδερο. Κάντης πήρε ξανά από τον Παυλόπουλο. Παυλόπουλος τώρα από κοντά, φάουλ που έχει κάνει ο Αλμπανόπουλος και είναι και το δεύτερο ομαδικό της Νέας Τρυποδοκρατίας. Στη γραμμή τώρα ο Παυλόπουλος. Μέσα η πρώτη. Παυλόπουλος εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα την βάλει και αυτή. Στο 11-8 πλέον το σκορ, στην 3. Για την Βονόμπο, πάτησε γραμμή εδώ ο Αλβανόπουλος. Φτηνόδωρο από τον παίχτη της Νέας Τρυποδοκρατίας. Και πάλι γρήγορα στην επίθεση του γηπέδου εκεί, με Μπαμπαλή. Έχει την επιλογή και στη γωνία, εκεί θα πάει μπάλα. Παυλόπουλος εκτελεί για 3. 14-8. Ιβανόπουλος πασαρά έξω στον Γιαννίρη. Θέλει να πλησιάσει εκείνος, δεν τα καταφέρνει, κάνει βήματα. Πολύ καλή άμυνα εδώ από τον Λεκάντη. Αυτός δεν επέτρεψε στον αντίπαλο του να βρει λίγο χώρο για να εκτελέσει. Είτε να βρει κάποια πάσα. Κουραντούλας για τον Μπίτσικα, ο οποίος εστέψησε. Μανατίδης είδε την κίνηση, δεν πέρασε όμως η πάσα. Μπάμπαλης στο ανοιχτό γήπεδο. Και δεν θα το χάσει όμως τον Μπάμπαλης. Έρχεται όμως από πίσω ο Λεκάτης, ο οποίος ακολούθησε την φάση. Για το 16-8. Και έχουμε και το πρώτο time out στην αναμέτρηση για την Νέα Τρυποδοκρατία. Μια μικρή απόσταση 8 πόντων έχουν καταφέρει να πάρουν οι σημερινοί γηπεδούχοι. Τον Λεκάτη νωρίτερα να πηγαίνει το σκορ στο 16-8, 3-29 με την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Τώρα θα γίνει και το φαουλ από τον Μπίτσικα στον Βασιλάκο, που θα πάει στην γραμμή των γολών. Είναι και η πρώτη φορά αυτές σήμερα για τους φιλοξενούμενους. Έτσι η πρώτη βολή του Βασιλάκου. Κάνει και την δεύτερη. Παπαλής. Πάσα στον Χωραδούλα. Σταματάει εκείνος. Τσεκάρει τις επιλογές του, πήρε ο Παπαλής για να εκτελέσει για 3 και να το βάλει και αυτό. 19-8. Πολύ καλό ξεκίνημα του Μπάμπαλη και γενικά πίσω από τα 6.75 τα έχουν πάει καλά μέχρι στιγμής οι γηπεδούχοι, οι οποίοι ξεφεύγουν πλέον στο συν 11. Βολτήρης και η έδωση στον Βασιλάκο, γύρισε εκείνος, τούταρε, το χάσε. Ανεβάζει ταχύτητα ο Λεκάντης, θα κερδίσει και το φαουλ που είναι το τρίτο των φιλοξενούμενων, οι οποίοι θα προχωρήσουν και τώρα σε μία αλλαγή με τον Κουρούμαλο να περνάει στο μάτι στην θέση του Αλμπανόπουλου. Παπαλής
Θα πάρει ακόμα ένα σούτ, αυτή τη φορά είναι άστοχος. Κουρούμαλος γράφωσε το rebound. Κράτησε. Τώρα θα πασάρει στον Αμανατίδη. Κύρισε μια πάσα εκείνος η οποία δεν πέρασε όμως. Κουραδούλα στον εφνιδιασμό και θα έρθει και το καλάθι για το 21-8. Το 4-8 έχουν ασκοράρουν οι φιλοξενούμενοι. Το σκορ πλέον βρίσκεται στο 21-8. Δεν θα σπάσει ούτε τώρα το χέρι. Ευκαιρία. Θα μπει το καλάθι τελικά από τον Βασιλάκο. Για το 21-10. Μετά από ώρα ο Βασιλάκος δίνει λύση στην επίθεση της Νέας Τριποδοκρατίας. 1:50 ακόμα να απομένει στην πρώτη περίοδο. Κουραδούλας. Μπαμπαλής έκοψε προς το καλάθι, πήρανε, δεν μπορούσε να τελειώσει καλά τη φάση. Κόλτυρης θα περάσει στο κέντρο. Δεν μπορούσε να συγκρατήσει ο Βασιλάκος. Λεκάτης αποκτά ένα γρήγορο ρυθμό το παιχνίδι στις τελευταίες φάσεις. Θα έξω στον Παυλόπουλο και ακόμα πιο έξω εκείνο στον Μπαμπαλή. Κουραδούλα ζήτησε στα 10 δευτερόλεπτα. Μέσα έχουμε κατοχή για Μπονόμπο, οι οποίοι έχουν 6 δευτερόλεπτα το δευτερολόι για να εκτελέσουν. Κουραδούλα στην επαναφορά, Παυλόπουλος πήρε 3-2, θα πάρει ένα σκοτωμένο κάπου σουτ και θα το βάλει, παραμένει το 21-10. Μπαίνουμε σιγά σιγά και στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου πάντα. Αμανατίδης από τα δεξιά, δεν παίρνει μέσα η μπάλα. Ναι, ευκαιρία με Βασιλάκο, ο οποίος είναι εκεί για το 21-12. Παπαλής, 40 δευτερόλεπτα ακόμα στην περίοδο. Λεκάντης. Κρατάει ο Λεκάντης, θα ξεκινήσει την πορεία του προς τα μέσα. Παυλόπουλος πήρε. Για δύο πόντους στο σούτ, αλλά στο πόλιο αφήθηκα. 4 δευτερόλεπτα. Κρατάει ο Αμανατίδης για να οργανώσει. Ναι, επίθεση 15 δευτερόλεπτα τώρα. Έχουν πάλι να δώσουν οι γηπεδούχοι, έχουν κάνει μόλις ένα μέχρι στιγμή στην πρώτη περίοδο. Ο Πικιπάσα η μπάλα παραμένει στα χέρια της Νέας Τριποδοκρατίας. Στα 5,3 το ρολόι. Γουρούμαλος ψάχνει επιλογές. Δεν πέρασε η πάσα, Παυλόπουλος γράψε την μπάλα, η κατοχή πλέον είναι για την Μπονόμπο, η οποία έχει 2,5 δευτερόλεπτα. Να δούμε τι θα μπορέσουν να πετύχουν σε αυτό το λίγο χρόνο. Λεκάτης, θα πετάξει την μπάλα, αλλοιώσει την προσπάθειά του. Φινάλε λοιπόν του πρώτου δεκαλέπτου, με το σκορ να δείχνει 21-12. Ξεκίνησε μόλις και το δεύτερο δεκάλεπτο της αναμέτρησης που βρίσκει την Μπονόμπο να προηγείται με 21-12. Πρώτη επίθεση στην δεύτερη περίοδο για την Νέα Τριποδοκρατία, η οποία θα κέρδισε νωρίς νωρίς το φάουλ, ο Αλμπανόπουλος είναι αυτός που το κέρδισε. Θα πάει και στη γραμμή αν δεν κάνω λάθος, ναι, έχει δοθεί ψηλά το φάουλ. Μέσα η πρώτη βολή. Για το 21-13. Μέσα και η δεύτερη. 21-14 πλέον. Λεκάντης. Βάλε στον Αλφαντή. Χέρι με χέρι εκείνος αυτού στον Μπάμπαλη. Γιαννίρης τώρα μπροστά του. Δύο άτομα επάνω στον Μπάμπαλη. Αλφαντής με συγχωρείτε. Ο Βαλής έκοψε προς την αντίπαλη ρακέτα, δεν πέρασε όμως η πάσα. Βανόπουλος, πολύ ωραία συνεργασία. Υπάρχει φάουλ, νομίζω. Το έχει κάνει ο Μπίτσικας, αν δεν κάνω λάθος. Το 14 το έχει κάνει. Όχι το 24, ο Αλφαντής τελικά. Μέσα έφερε τον Βασιλάκη, 21-15.
Βασιλάκου. Τελεί τώρα και την δεύτερη, θα διχάσει αυτή, παραμένει το 21-15. Χειρίζει μια μακρινή πάσα ο Μπάμπαλης και πάλι νέα τριποδοκρατία στην επίθεση. Πανόπουλος, ο Κουρούμαλος βρήκε τον Βασιλάκο, δεν μπορούσε να εκτελέσει εκείνος, θα φτιάξω αδύναμο το σου του Αλμπανόπουλου. Φαντής. Ο Μπάμπαλης εκτέλεσε υποπίεση, δεν το βάλε. Πανόπουλος στο rebound. Θα κατεβάσει κιόλας για τους φιλοξενούμενους. Εκεί πάσα στην συνέχεια, προϋποθέσει εφηδιασμού εδώ για την Πονόκο. Πάει μπροστά μέσα, πήρε την εκτέλεση ο Αλφαντής, δεν μπόρεσε να εκτοχίσει. Στην συνέχεια η μπάλα κατέληξε και πάλι στα δικά του χέρια και κέρδισε τελικά το φάουλ του Κουρουμαλού. Πρώτο ομαδικό για τους φιλοξενούμενους στη δεύτερη περίοδο που στέλνει τον Αλφαντή στη γραμμή. Μέσα πρώτη βολή με το 22-15. Αλφαντής εκτελεί τώρα και την δεύτερη, θα τη βάλει κι αυτή. 23-15 πλέον και ο Μαναδίδης επιστρέφει το μάτι για τους φιλοξενούμενους. Μπαίνει την θέση του Βασιλάκου. Πανόπουλος με το δεξί χέρι, δεν σημαδεύει σωστά. Μανατίδη στο επιθετικό rebound και στο καλάθι στην συνέχεια για το 23-17. Πλησιάζουν σιγά σιγά οι φιλοξενούμενοι, οι οποίοι βρίσκονται στο μείον 6 αυτή τη στιγμή. 8 και 10 πριν το φινάλε του πρώτου χρόνου. Μπάμπαλης γυρίζει, σηκώνεται για δύο. Μπάλα καταλήγει εκτός. Και παραμένει στα χέρια του Μπονόβου, παραδέχτηκε και ο Κουρουμαλής ότι εκείνος ακούμπησε τελευταίος. Με Κάντης πέρασε, πολύ ωραία κίνηση, δεν τέγεται καλά και όμως. Να δείξει τα κοπή με φαόλο από τον Μπάμπαλη. Είναι απλό το φαόλο όπως λέει ο ρέφερι. Φαόλο νούμερο 3. Αυτό για την Μπονόβου. Κουρούμαλος. Θα περάσει η πάσα του Λεκάντης. Θα φύγει μπροστά, περνάει ανάμεσα από δύο. Μετάει και την πάρα στην κατοχή του, άφησε τώρα στον Μπάμπαλη. Θα Αλφαντής ηρεμεί κάπως η κατάσταση στην επίθεση των κιτρίνων. Ο Μπάμπαλης. Στα 7 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Θα εκτελέσει για 3 και θα το βάλει ο Μπάμπαλης, 26-17. Στο σύν 9 και πάλι η Μπονόμπο. Πέρασε με ωραία κίνηση ο Αμανατίδης και μείωσε, 26-19. Και 50 ακόμα στην δεύτερη περίοδο. Πήρε ο Αλφαντής. Κινάει για την πορεία προς τα μέσα. Βρέθηκε στο παρκέ. Κερδίζοντας το φάουλ για την ομάδα του. Ο Γιαννίρης, αν δεν κάνω λάθος, το έχει κάνει. Άλλες διαμαρτυρίες από την πλευρά της νέας τριποδοκρατίας για το αν έχει γίνει χαμηλά ή ψηλά το φαουλ, αν μπορώ να καταλάβω καλά, γι' αυτό διαμαρτύρονται οι φιλοξενούμενοι. Είναι βολές όπως και να έχει για τον Αλφαντή, ο οποίος είναι τώρα στη γραμμή και εκτελεί εύστοχα την πρώτη για το 27-19. Βάζει και τη δεύτερη αλάνθαστος. Και το σκορ στο 28-19 πλέον. Μανατίδης. Αλμπανόπουλος εκτελέσει για 3. Λεβαίνει το καλάθι. Λεκάτης. Πιέζεται. Αυτή τώρα στον Αλφαντή.
Μπαμπαλής. Ακόμα ένας των τριών πόντων. Βρήκε στόχο αυτή τη φορά. Δεύτερη ευκαιρία. Ούτε ο Αλφάτης μπόρεσε. Και συνέχεια ο Γιαννίδης. Πήρε το φάουλ. Φάουλ σε Λεκάντη και Πολτήρη. Θα λένε τώρα δύο διαιτητές. Έχει αποφασιστεί. Από ένα φάουλ στους δύο παίκτες και η μπάλα πάει στο πλάι. Κατοχή παραμένει στη νέα τριποδοκρατία. Μανόπουλος 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση των μπλε. Έφτασε η μπάλα στον Αλβανόπουλο και από εκεί στον Γιαννίρο, ο οποίος θα εκτελέσει για 3. 28-22. Παντής. Λεκάντης. Πέρασε. Έφτασε κοντά. Δεν σκοράρω όμως. Τον πούλησε η μπάλα. Αλλά είναι και ο Μπαμπαλής για την δεύτερη ευκαιρία. 30-22. Αλβανόπουλος, ενώ μπήκαμε στο τελευταίο 5 λεπτό της δεύτερης περίοδου. Μπροστά του ο Μπαμπαλής, θα μπροστά στον Αμανατίδη. Κάνει το βήμα πίσω εκείνος, θα εκτελέσει για 2. Χωραδούλας αφήνει την μπάλα στον Λεκάντη. Κρατάει ο Αλφαντής. Η σταματής τρίπλα ψάχνει επιλογές. Μπάλα στον Λεκάντη, ο οποίος θα εκτελέσει ανενόχλητος. Και θα το βάλει κιόλας. 33-22. Βρήκε χώρο. Είχε και χρόνο ο Λεκάντης για να σημαντήσει φυσικά για να πάει στο συνέντεκα πλέον την ομάδα του. Ο Μανατίδης ξεκίνησε την πορεία του. Η μπάλα έμεινε στα χέρια του με ένα περίεργο τρόπο. 33-24 πλέον. Αλφαντής. Γιαννίρης έχει ανέβει ψηλά για να τον πιέσει. Πάει στενασμένα ο Αλφαντής και θα νικήσει τον αντιπαλό του. 35-24. Πανόπουλος κατεβαίνει από τα δεξιά. Μανατίδης το θέλει το σουτ, θα το πάρει. Μπάλα αναπηδά 3 φορές, καταλήγει εκτός τελικά. Γιαννίρης θα επιχειρήσει ακόμα ένα σουτ από τα 6.75. Κοντό σουτ, μπάλα στο σίδερο. Κουραδούλας τώρα θέλει να βγάλει γρήγορα μπροστά την ομάδα του. Φινεί έξω για 3 στο σούτ του Παυλόπουλου. Ούτε αυτός θα βρει στόχο. Γιαννίρης με έναν Πανόπουλο. Ακόμα μια γρήγορη επίθεση, αλλά άστοχη και αυτή. Απανωτές να μένες ευκαιρίες και από τις δύο ομάδες. Λεκάντης. Παυλόπουλος στον Αλφαντή, ο οποίος αστόχησε. Κάνει το φαουλ ο Αλφαντής. Φαουλ που είναι το... Όχι, έχουν συμπληρωθεί τα μαδικά από τους γηπεδούχους. Έτσι έχουμε βολές για τον Αμανατίδη. Για το ζευγάρι των βολών του παίκτης της νέας τυποδοκρατίας. Βάζει την πρώτη. Yeah.
πέμπτη και την δεύτερη τώρα, την οποία θα βάλει και αυτή, 35-26. Θα βάλει. Συγκρούστηκε, συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι, δεν υπάρχουν βήματα. Ο Βαλής θα εκτελέσει για τρεις, δεν μπαίνει. Κουρούμαλος. Πέρα στο κέντρο. Σταμάτησε την τρίπλα του αυτού στον Ομανατίδη. Στα απέναντι, σε τριών πόντων στο χώμα από τον Βενέτη. Αφιλάκωσε, μπορέσε στη συνέχεια να συγκρατήσει την μπάλα, η οποία κατέληξε στα χέρια του Λεκάντη. Αλφαντής πέρασε με το δεξί χέρι, δεν τελείωσε καλά τη φάση. Βουρούμαλος. Καλά έφτασε στον Αμανατίδη, ο οποίος με μια ωραία κίνηση ξεμαρκαρίστηκε και βρήκε και το καλάθι για το 35-28. Τελευταίο δίλεπτο στην δεύτερη περίοδο. Μπαλά πέρασε, κατέληξε εκτός. Κατοχή παραμένει στα χέρια των γηπεδούχων. Με το οποίο πέρασε το μάτι τώρα ο Μπίτσικας. Θα βάλει στη γωνία ο Χουραδούλας. Φατής, μια δύσκολη προσπάθεια, 37-28. Κουρούμαλος κατεβάζει, οργανώνει για τους φιλοξενούμενους. Για να μαρκαρίσμα το Αλμπανόπουλος. Βασιλάκος. Σε έξω. Μπαλά στα αριστερά τώρα για τον Αμανατίδη. Αλμπανόπουλος στη γωνία. Αυτός θα πάρει την εκτέλεση. Δεν θα βάλει όμως το καλάθι. Αλφαντής αυτός τον Λεκάντη. Κουραδούλας δεν εκτέλεσε. Λεκάντη και πάλι. Συνεργάζονται οι δυο της Φουραδούλα σαν σε προπόνηση, δεν τον ακολούθησε κανένας και έκανε το 39-28. Στο σύν 11 ξανά καταφέρνει να ξεφύγουν οι γηπεδούχοι. Ενώ μπήκαμε στα τελευταία 50 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Πάει μόνος του στη φάση ο Κουρούμαλος και πολύ καλά κάνει, 39-30. Παπαλής. Θα το πάρει το σουτ και το βάζει ο Παπαλής. 42-30, άμεση εκτέλεση. Που πάει πλέον ο κυπεδούχος στο σύμπ 12. Μανατίδης. Να δούμε αν θα απαντήσει ο Κουρούμαλος, πολύ δυνατό το σουτ. 15 δευτερόλεπτα τώρα όλα για τους κίτρινους. Το φόλ τώρα από τον Κουρούμαλο, το τελευταίο που θα αναδώσουν οι φιλοξενούμενοι, ενώ έχουμε και διακοπή για το time out της Bonobo. Πέντε κόμμα αυτός ο ρολόι, τόσα έχει διαθέσιμα η Bonobo. Να εκδηλώσει την επίθεσή της Μπάμπαλης, θα πάρει το σουτ. Είναι έρμπολ όμως. Αλλά κατέληξε εκτός. Θέλησε να πάρει ο ίδιος την εκτέλεση εδώ ο Παπαλής. Κάψε 2,1 τώρα στους αντιπάλους του. Ένα σούτ από το κέντρο από τον Αμανατίδη. Εκτός η μπάλα. Φίναλε και του δεύτερου δεκαλέπτου με το σκορ να δείχνει 42-30. Δεκάλεπτο του μάτς που βρίσκει την Bonobo να προηγείται 42-30. Διψήφι η διαφορά πλέον στην αναμέτρηση. Μια καλή απόσταση για τους σημερινούς γηπεδούχους, 12 πόντων. Οι οποίοι είναι τώρα και στην επίθεση γυρινόμαυρη. Στους διατρείς από τον Μπάμπαλη, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν αρκετά δραστήριος και αρκετά αποτελεσματικός για την ομάδα του. Έχει ευκαιρία, θα φτάσει μέχρι μέσα ο Αλφαντής. Θα σκοράρει, θα κερδίσει και το φάουλ για το 44-30. Έχουν 14 πλέον η Bonobo, η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι στιγμής. Μπορεί να γίνει και στην 15, αν ευσοχίσει και στην συμπληρωματική βολή ο Αλφαντής. Θα το κάνει 45-30, αυτή είναι η μεγαλύτερη διαφορά που έχουμε δει μέχρι τώρα στην αναμέτρηση, στο σύν 15 η Bonobo.
Μανάτιδης οργάνωνε την επίθεση της Τριποντοκρατίας. Αλμπανόπουλος θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει κιόλας. 45-33. Αλφαντής. Ο Αλμπανόπουλος κάνει την κίνηση ο Φοραδούλας, αλλά θα πάει στον Παπαλή. Φοραδούλας θα γίνει το κλέψιμο και θα γίνει και το φάουλ από τον Φοραδούλα για να σταματήσει τον εχνιδιασμό των φιλοξενούμενων. Συνέχεια με Αμανατίδη. Βγήκε και πήρε ο Αλμπανόπουλος για να εκτελέσει και πάλι για τρεις. Αυτή τη φορά δεν θα το βάλει. Μπαμπαλής μάζεσε και θα κατεβάσει και ίδιο στην μπάλα. Μολτήρης μπροστά του. Θα του κάνει και το φάουλ επίσης. Φάουλ νούμερο 2 αυτό. Για τους φιλοξενούμενους, 1-2 τα ομαδικά μέχρι στιγμή στην τρίτη περίοδο. Αλφαντής ψάχνει συμπαίκτη, βρήκε το Λεκάντη. Πάσα έξω για τον Μπάμπαλη, θα εκτελέσει για τρεις. Μαλέψε ο ίδιος και έτσι μπορεί που παραμένει στην επίθεση. Το ίδιο σημείο που το χάσε νωρίτερα, θα το χάσει και τώρα ο Μπάμπαλης. Ανατίδης. Για τον Γιαννίρη. Σταματάει, αφήνει και πάλι στον Αμανατίδη. Πέρασε εκείνος, βρήκε τον ανοιχτό διάδρομο. 45-35. Στους 10 και πάλι στρογγυλά η διαφορά. Φραδούλας. Πολύ δυνατή πάσα. Δεν μπόρεσε να την υποδεχτεί ο Αλφαντής. Αν έχουμε και διακοπή για time out. Το έχει ζητήσει Μπονόμπο. Επιστρέψαμε έπειτα από την διακοπή για το time out των γηπεδούχων. 45-35 το σκορ. Δεν θα μειώσει ο Κόλτηρης. Στα 25 ακόμα στην τρίτη περίοδο με τον Φοραδούλα. Να φτάνει κοντά, να παίρνει ο ίδιος την προσπάθεια. Γραπώνει και το εξαιρετικό rebound. Θα κερδίσει και το φόλο από τον Αμανατίδη. Λεκάντης. Παπαλής του δίνει το screen. Λεκάντης. Αλφαντής έκοψε ο Φοραδούλας. Το κατάλαβα όμως η άμυνα της Τριποντοκρατίας. Μακρινή πάσα του Γιαννίρη, εξαιρετική. Δεν την εκμεταλλεύεται όμως ο Βασιλάκος. Έρχεται ο Αμανατίδης εκεί στην συνέχεια για να σκοράρει και να ρίξει τη διαφορά και πάλι σε μονοψήφιο. 45-37 πλέον. Λεκάντης. Πάσα στο πλάι. Μπίτσικας θα εκτελέσει κακό από το σουτ. Βασιλάκος. Γιαννίρης πήρε. Αφήσει τον Κολπυρή. Θα σηκωθεί εκείνος για τρεις. Αλλά θα κάνει και αυτός μια κακή εκτέλεση. Μπάμπαλης. Έχει φύγει μπροστά ο Φοραδούλας. Είναι κακή η πάσα όμως. Πάνε σε σετ παιχνίδι αφού δεν βγήκε η γρήγορη επίθεση για την Μπονόμπο. Σε μαρκαρίστηκε και βρήκε σε εύστοχο του Αλφαντής. 47-37. Μανόπουλος. Κάνει το βήμα πίσω για να εκτελέσει για τρεις και να το βάλει κιόλας. 47-40. Σε απόσταση 7 πόντων τώρα οι δύο ομάδες. Λεκάντης. Ο ίδιος άφησε τώρα στον Αλφαντή για να εκτελέσει από το πλάι μπαλά έξω. Γιαννίρης πήδηξε μαζί με τον Βασιλάκο. Τώρα του δίνει το χέρι και ο συμπαίκτης του. Αλμπανόπουλος. Πήρε ο Κολτηρής.
και αυτό στον Γιαννίρη, στην κορυφή ο Γιαννίρης με το λεκάνι μπροστά του. Δεν μπορεί να τον περάσει, θα το κρεμίσει όμως το έδαφος και θα βρει τρόπο να εκτελέσει σε μια πάρα πολύ δύσκολη προσπάθεια. 47-42 στο μείον 5 πλησιάζει πλέον οι φιλοξενούμενοι. Γιατί νωρίτερα υπενθυμίζω, θα αναγωρηθεί και στο μείον 15 παρακαλώ. Βαμπαλής, ο Ραβούλας αριστερά. Δίνει και πήρε ο Αλφαντής για να εκτελέσει για δύο, δεν το βάζει όμως. Γιαννίρης. Αλμανόπουλος δεν εκτέλεσε, προσποιήθηκε. Τώρα θα το κάνει από το ύψος της βολής. Δεν πήγε το καλάθι Γιαννίρης. Έχει κι άλλη ευκαιρία. Θα εκτελέσει για τρεις και θα το βάλει. 47-45. Επιστροφή της νέας τριποδοκρατίας, η οποία πλέον βρίσκεται στο δίποντο. Λεκάντης, δεν έχουν καλή ακόμα αντίδραση οι γηπεδούχοι. Μπίτσικας στον Μπάμπαλη, μπροστά του ο Κολτήρης. Μπάμπαλης του δίνει ο Μπίτσικας που δίνει το screen. Για να περάσει ο Μπάμπαλης με, με το δεξί χέρι θα στοχίσει. Κερία είτε να σοφαρίσουν είτε να περάσουν μπροστά οι φιλοξενούμενοι. Γιαννίρης για το προσπέρασμα, το οποίο θα έρθει. 47-48. Γιαννίρης κουβαλάει την ομάδα του στις τελευταίες φάσεις και πάει πλέον τους φιλοξενούμενους στο συν 1 με την Μπονόμπο να καλεί time out. Ανατροπή σκηνικού εδώ στο κλειστό του Αγίου Νικολάου με τους φιλοξενούμενους να έχουν πάρει πλέον το προβάδισμα με 47-48. 47-37 κάνει ένα σερί 11-0 υπεύθυνση της νέας τριποδοκρατίας, η οποία προηγείται τώρα. Άστοχο το σούτ του Λεκάντη, κάπως μουδιασμένοι, σοκαρισμένοι οι παίκτες του Μπονόμπο, δεν μπορούν να βρουν λύσεις σε αυτή την αντεπίθεση των αντιπάλων τους. Αλφαντής για προς τα μέσα, Πίτσικας με φόρα, δεν θα μπορέσει να αφήσει μπαλά εντός καλαθιού. 3-15 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Γιαννίρης άφησε στον ανενόχλητο Βενέτη, ο οποίος θα σκοράρει για το 47-50. Το σερί συνεχίζεται από την πλευρά της νέας τριποδοκρατίας, η οποία πλέον βρίσκεται στο μικρό συν 3. Ο Ραδούλας πήρε στο πλάι, πέρασε τον Γιαννίρη, θα κοπεί αλλά αντικανονικά τον Βασιλάκο. Ο Ρωμαλός επέστρεψε στο μάτς για τους φιλοξενούμενους. Ο Ραδούλας βάζει την πρώτη, 48-50. Κάνει τη δεύτερη. Κουρούμαλος. Προσπαθεί να περάσει την πάσα στον Αμανατήρη, τώρα θα το κάνει. Βασιλάκος βγήκε μπροστά από τον Μπίτσικα. Θα σηκωθεί και όλα θα το χάσει όμως. Βαμπαλής μάζεψε. Βαμπαλής πέρασε ωραία. Κράτησε ανάμεσα στην πολλή κοσμία. Ο Ραδούλας με δύναμη προς τα μέσα, καθαρή άμυνα, αλλά έρχεται εκεί με το επιθετικό rebound το Αλφαντής για να σκοράρει και να ισοφαρίσει σε 50-50. Βασιλάκος, ο Μανατίδης με συγχωρείτε. Περιστροφή, άστοχο το σούτο, ο Βασιλάκος είναι αυτός που ήρθε και έδωσε το φάουλ χαμηλά. Όπως το ρέφερι. Είναι το δεύτερο μόλις για την Μπονόμπο. Παναφορά πάει ο Κουρούμαλος για να βάλει μέσα την μπάλα. Έκοψε την πάσα ο Μπάμπαλης. Γιαννίνης τώρα θα αναλάβει να βρει την παίκτη. Μανατίδης πήρε και εκτέλεσε κιόλας. Δεν το βάλε όμως. Βασιλάκος και επιθετικό rebound σε ακόμα ένα. Μπάμπαλης κόβει την πάσα. Ήταν 42 ακόμα στην τρίτη περίοδο. Ο Ραδούλας θα
στον Αλφαντή. Θα πάρει τώρα την εκτέλεση, δεν μπαίνει το καλάθι. Θα κάνει και το φάουλ, το οποίο είναι το τρίτο για την Μπονόμπο. Απλό το φάουλ όπως λένε οι διαιτητές. Αλλά είναι και το τρίτο φάουλ που φορά ο Δούλα, ο οποίος θα περάσει εκτός τώρα για να πάει να περάσει τη θέση του Παυλόπουλος. Γκουρούμαλος, 1-20 ακόμα στην περίοδο. Το σκορ στο 50-50 υπερθυμίζω. Γιαννίρη στα δεξιά. Πέρασε. Πέταξε την μπάλα εκτός ο Μπαμπαλίτς και αφήνει με 10 δευτερόλεπτα πλέον την τριποτοκρατία. Από κοντά ο Γιάννης θα πετύχει το καλάθι. 50-52. Αλφαντής πέρασε και σκόραρε. 92-52, ακόμα μια ισοπαλία στο μάτς. Αλφαντής, ο οποίος είναι και αυτός ιδιαίτερα δραστήριος για την Μπονόμπο. Μανατίδης φτάσε κοντά και το έβαλε και αυτός. 52-54. Λεκάντης, 24 δευτερόλεπτα ακόμα στην τρίτη περίοδο, 15 τώρα για την Μπονόμπο. Δεν βιάζεται το Λεκάντης, τώρα πάει στα 9 δευτερόλεπτα η επίθεση, τώρα θα ξεκινήσει την επίθεση του ο Λεκάντης, ο οποίος αφήσει τον Μπαμπαλή. Τα 2 δευτερόλεπτα θα πρέπει να εκτελέσει, θα το κάνει και θα πάρει και ο ίδιος το rebound για να πετάξει την μπάλα μέσα στην συνέχεια. Το 1 δευτερόλεπτο δεν κατάφερε να βρει στόχο, μόνο τις λάμπες. Βρήκε ο Κουρούμαλος και κάπως έτσι τελειώνει το 3ο δεκάλεπτο με το σκορ να δείχνει 54-54. Και τεχνική παινή στον Μπαμπαλή. Και συνεχίζει και τα λέει με τον ρέφερι. Εκτελέστηκε και η βολή της τεχνικής ποινής. Αστόχησε ο Αλβανόπουλος. Και τώρα μόλις ξεκίνησε και το 4ο δεκάλεπτο της αναμέτρησης. Υπενθυμίζω 54-54, δείχνει ο πίνακας του σκορ. Βενέτης κλείστηκε αυτή έξω. Ο Ρούμαλος από κοντά δεν μπορεί να τελειώσει καλά τη φάση. Μαζί στον Πίτσικα σε καθάρισε, όμως έκανε λάθος πάσα στη συνέχεια. Και θα γίνει και το φάουλ στον Αλβανόπουλο. Δεν μπορείς εκεί με ψυχραιμία να κρατήσει ο Μπίτικας για να καθαρίσει ο χώρος γύρω του από μπλε φανέλες. Ο Αλβανόπουλος εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία του, εκμεταλλεύτηκε την κακή πάσα. Και έτσι τώρα βρίσκεται στην γραμμή για να δώσει και πάλι το προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Θα βάλει και την πρώτη. Με το 54-55. Μέσα και η δεύτερη. 54-56. Μπαμπαλής. Μπαμπαλής συνεχίζει μόνος του, έχουμε σύγκρουση με τις δύο παίχτες, με Κουρούμαλο και Μπαμπαλή να έχουν συγκρουστεί στην συγκεκριμένη φάση. Ο Κουρούμαλος σηκώθηκε κανονικά, τώρα σηκώνεται και ο Μπαμπαλής. Δεν φαίνεται να έχει κάτι σοβαρό. Πάλι καλά, γιατί είναι επικίνδυνο, είναι σε κάτι τέτοιες φάσεις. Πίτικας, ο Αλφαντής, με συγχωρείτε, ο Αλφαντής θα εκτελέσει, έπιασε στον ύπνο την άμυνα και έδωσε και πάλι το προβάδισμα στην Μπονόμπο, 57-56. Ο Ρούμαλος σταματάει την τρίπλα, δυσκολεύεται κάπως, Γιαννίρης θα περάσει την μπάλα από το κέντρο. Ωραίες τρίπλες από τον Αμανατίδη, ο οποίος σε μαρκαρίστηκε και εκτέλεσε, γιατί δεν το βάλω όμως. Αλφαντής, το και 45 ακόμα για τη λήξη του μάτς, 57-56 προβάδισμα για την Μπονόμπο, με τον κύριο που έχει εδώ την μπάλα να δίνει
να βάζει μπροστά την ομάδα του νωρίτερα. Μπαμπαλής. Θα το πάρει το σουτ. Δεν θα το βάλει όμως. Γιάννης καθαρίζει. Θα αναλαμβάνει να κατεβάσει κιόλας, να αφήσει και στον Αμανατίδη, πάσα στη γωνία. Μανόπουλος θα εκτελέσει για τρεις, κοντό το σουτ. Λεκάτης, πατάει γκάζι, πέρασε. Έφτασε μέχρι το τέλος και σκόραρε κιόλας με το δεξί lay-up. 59-56. Δεν μπόρεσε να τον σταματήσει κανένας τον Λεκάτη. Δεν έχουμε και time out από την νέα τριποδοκρατία. Επιστροφή επίτα από τη διακοπή για το time out της νέας τριποδοκρατίας. Με τον Μπονόμπο να ξεκινάει καλά το 4ο δεκάλεπτο και να βρίσκεται πλέον στο συν 3. 59-56 στρώχο την Οσπίνακα, θα γίνει και το λάθος από τον Αλμπανόπουλο. Αλλά βρήκε στο πόδο του, κατέληξε εκτός. Με κατοχή είναι πλέον και πάλι για τους γηπεδούχους. Λεκάτης. Μπροστά του Αλμπανόπουλος, ο οποίος έχει μείνει ψηλά για να τον πιέσει. Πέρασε ο Λεκάτης και έφτασε κοντά, κατεβάζει το χέρι του Γιαννίνης, του κάνει το φαουλ. Και θα τον στείλει και στη γραμμή των βολών. Θυμίζω Μπονόμπο, η οποία δεν τα έχει πάει καλά μέχρι στιγμής. Πρόκειται από ένα σερί 5 ετών. Τελευταία ήταν αυτή η κόντρα στους Young Bowlers με 76-53, ενώ από την άλλη η νέα τριποδοκρατία προέρχεται από μια πολύ σημαντική νίκη κόντρα στον Βλαστιακό, το οποίο επικράτησε με 71-72. 60-56 πλέον από τον Λεκάτη, που ίσως το έχει στη μία από τους δύο. Στο συν 4 πλέον η Μπονόμπο. Γιαννίρης. Την δείξε μπροστά του ο Παυλόπουλος, πήγε να ξεφύγει ο Γιαννίρης. Έπεσε πάνω του όμως ο αντιπαλός του και του κάνει το φάουλ. Μπανόπουλος. Ανάμεσα από δύο βρήκε τον Κολτήρη και σκόραρε εκείνος με έναν από το lay-up. 60-58. Τελευταίο 7 λεπτό στο μάτς. Πάσα χέρι με χέρι στον Μπαμπαλή. Λεκάντη στον Αλφαντή. Διεκδικήσιμη μπάλα, όχι, έχουν γίνει βήματα από τον παίκτη της Μπονόμπο. Μανατίδης δίνει συνέχεια στο μάτς, 6-35 στο ρολόι πριν τη λήξη της αναμέτρησης. Αλμανόπουλος θα πάρει το σουτ, δεν θα το βάλει. Θετικό rebound όμως από τον ίδιο. Μανατίδης είναι ανενόχλητος και ευστοχή. 60-61. Μπροστά πλέον η νέα τριποδοκρατία με την τρίποντη εκτέλεση του Αμανατίδη. Στο συν 1 φιλοξενούμενη Μπαμπαλής. Το ντέρμπι καλά κρατεί εδώ στον Αγιο Νικολάου. Πέρασε ο Μπαμπαλής, δεν μπορούσε να πετύχει κάτι καλό. Πολύ δυνατή η πάσα, δεν μπορούσε να προλάβει ο Κολτήρης. Πάσα τώρα στον Αμανατίδη. Έχει γίνει φαουλ χαμηλά. Μπάλα. Είναι για την νέα τριποδοκρατία, ο Μπίτσικας το 24 έχει κάνει το φάουλ. Στην επαναφορά ο Βενέτης. Έχουμε επιθετικό φάουλ στον Λεκάντη. Στην προσπάθεια του Βασιλιάκου να δώσει το screen. Κρέμισε τον αντίπαλό του. Και έτσι κατοχή είναι και πάλι για τους γηπεδούχους. 60-61, 5-35 ακόμα για τη λήξη. Λεκάντης. Κουραδούλας θα πάρει το τρίποντο. Βάλα στο σίδερο και στα χέρια του Βασιλάκου στην συνέχεια. Ιβανόπουλος. Βγαίνει πάνω του ο Πίτσικας. Τρίστο σιούτ, άστοχο όμως εντελώς αυτό από τον Βενέτη.
τελευταίο πεντάλεπτο στην αναμέτρησή μας. Μαντίτς πάει προς τα μέσα. Έριξε μπροστά το Κολτήρης και τον έκοψε. Για τρεις το σούτ. Εύστοχο Αλμπανόπουλος. Εύστοχη για το 60-64. Και πάλι η λύση έρχεται πίσω από τα 6-75 για την νέα τριποντοκρατία. Και έχουμε μια απόσταση 4 πόντων πλέον. Δεν έχουν άλλο time out οι γηπεδούχοι. Γι' αυτό και επέστρεψαν γρήγορα γρήγορα. Και πάλι στο γήπεδο οι πεντάδες. Ή όχι, μάλλον δεν είχε ζητηθεί time out, αν κατάλαβα καλά. Ο Φουραδούλας θα στοχίσει πέρα για το 62-64. Μανατίδης. Πολύ δυνατή η πάσα. Δεν μπορούσε με την γάμια εκεί ο Κολτήρης να την υποδεχτεί. Βαλής αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Τώρα θα ξεκινήσει ο χρόνος. Φραβούλας. Δεν μπορούσε να αφήσει ένα στον Πάπαλε, έχασε κιόλας. Αλμανόπουλος πήρε. Αλμανόπουλος θα κάνει και αυτός το λάθος. Φοραδούλας θα φύγει μπροστά. Τον ακολουθεί ο Αλμανόπουλος. Δεν μπορεί να τα σταματήσει, αλλά δεν υπάρχει και κάτι αντικανονικό. Χαρά στις φωνές του Φοραδούλα. Μανατίδης έφτασε μέχρι το τέλος. Αυτός θα μπορέσει να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 62-66. Θα βάλεις. Θα σηκωθεί για τρεις. Μπάλα στο σίδερο. Κολτήρης. Γυρίζει πιεζόμενος από τον Μπάμπαλη. Θα περάσει το κέντρο. 3-20 ακόμα στην αναμέτρηση. Κολτήρης συνεχίζει. Κόπη και πάσα όμως. Μπάμπαλη. Ζήτησε και πήρε ο Αλφαντής για να εκτελέσει για τρεις. Δεν το βάζει ούτε αυτός. Ρέμια ζει τον από τον πάγκο της τροποδοκρατίας, δεν υπάρχει λόγος για βιασύνη. Ο Μπάμπαλης τώρα δείχνει. Αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα. Τώρα σηκώθηκε. Ανανεώνεται ο χρόνος και η μπάλα πάει στο πλάι. Παναφέρει ο Μανατίδης, ο Αλμπανόπουλος θα αναλάβει να κατεβάσει, 2.50 ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Ο Μανόπουλος βρήκε τον Βασιλάκο, ζήτησε ξανά για να εκτελέσει ο Αλμπανόπουλος για τρεις. Λεκάτης καθαρίζει δύο πάνω του. Τους ξέφυγε όμως. Φεύγει μπροστά ο Λεκάτης. Πάει ολομόναχος. Κατεβάζει το χέρι του ο Βασιλάκος. Το γκρεμίζει στο παρκέ. Και θα τον στείλει και στη γραμμή των βολών. Τέταρτο φάουλ αυτό του Βασιλάκου. Δεν έχει άλλο φάουλ να δώσει ο παίκτης της Τριποντοκρατίας. Σε πρώτη, στα 3.66. Κάνει τη δεύτερη ο Λεκάτης. Κολτήρης είναι εκεί να μαζέψει. Στο συν 3 παραμένει η νέα τριποντοκρατία. Γιαννίρης. Πήρε ο Μανατίδης. Κολτήρης στον Γιαννίρη. Ο οποίος θα περάσει τα 6 δευτερόλεπτα. Με ευκαιρία follow εκεί από τον Αμανατίδη, 63-68. Τελευταίο δίλεπτο στην αναμέτρηση. Λεκάτης. Πιέστηκε, κράτησε όμως. Και άφησε τώρα στον Φουραδούλα. Για τα βήματα δεν πέτυχε όμως το καλάθι.
Μπάμπαλης θα μαζέψει και θα εκτελέσει ο ίδιος αδύναμο μέσα του. Παίζει ρόλο και τώρα κάπως η κούραση. Καθώς είπαμε είναι με μόλις 6 παίκτες διαθέσιμος οι γηπεδούχοι. 7 από την άλλη για τους φιλοξενούμενους. Όπως και να έχει, η κούραση θα παίξει και το ρόλο της σε αυτά τα τελευταία λεπτά. Μανόπουλος προσποιήθηκε, άφησε τώρα στον Γιαννίρη. Σηκώνεται για 3 και τον βάζει ένα πολύ μεγάλο σουτ. 63-71. Απομακρύνονται πλέον στο σύν 8 οι φιλοξενούμενοι. Με αυτό το πολύ σημαντικό καθοριστικό σου του Γιαννίρη. Και έχουμε και το time out από τους γηπεδούχους. Επιστρέψαμε φυτά από το time out, 63-71 πλέον το σκορ. 1-15 ακόμα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Δεκάτης. Καλία μεν από την τριποντοκρατία. Γιαννίρης. Πήγαμε στο τελευταίο λεπτό. Ο Κουρούμαλος. Του δίνουν χώρο οι γηπεδούχοι, τώρα πάει ο Πίτσικας πάνω του. Μανατίδης στα 5-4. Θα σε κοντάψει στη γωνία, Κουρούμαλος πρέπει να εκτελέσει, δεν είχε δει το ρολόι. Θα γίνει και το κλείσμα, αλλά υπάρχει διακοπή. Καθώς είχε ολοκληρωθεί ο χρόνος επίθεσης. 36,4 τώρα στο ρολόι. Νομίζω πως προλαβαίνουν να κάνουν κάτι οι γηπεδούχοι. Αλλά ποτέ μιλες ποτέ. Μπάμπαλης να το 66-71. Πίεση. Ο Αλφαντής θα κάνει το φάουλ. Είναι το τέταρτο των γηπεδούχων. Και νέο time out. Από πίσω επιλέγουν να ξεκινήσουν οι φιλοξενούμενοι. Γιαννίρης θα επιχειρήσει να βάλει μέσα την μπάλα. Και ωραία τον Κουρούμαλο, ανοιχτό γήπεδο. Γιαννίρης θα πάει μέχρι το τέλος και θα τελειώσει και τη φάση. 66-73, πολύ ωραία. Και έξυπνα εδώ. Βρέθηκα στον εφηδιασμό. Οι φιλοξενούμενοι. Έχουμε και τώρα μια στιγμή έντασης. Τώρα θα δούμε τι θα αποφασίσουν και οι δύο διαιτητές. Συνεχίζεται κανονικά το παιχνίδι, 16 δευτερόλεπτα, φτάνουμε στο φινάλε και κάπως έτσι ολοκληρώνεται το μάτς. Νίκη για την νέα τριποντοκρατία, η οποία θα επικρατήσει με 66-73 της Μπονόπο.